Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, με τον οποίο έχουμε να συζητήσουμε αρκετά θέματα. Κύριε Καζάκη, σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που θα διαθέσετε να μιλήσετε στην εκπομπή μας. Εγώ ευχαριστώ και να καλησπέρισω και εγώ τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με το αγαπημένο θέμα της εκπομπής μας, που είναι η οικονομία. Υπάρχει μια εικόνα που καλλιεργείται από την κυβέρνηση και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πως πλέον έχουμε επιστρέψει σε μια κανονικότητα. Η κυβέρνηση πλέον είναι ελεύθερη να κάνει πράγματα που θέλει, όπως κάποιες φοροελαφρύσεις, κάποιες αυξήσεις σε κάτι μισθούς, σε κάτι συντάξεις. Και επίσης μας λένε κιόλας τώρα ότι η Ελλάδα έχει αποκτήσει ξανά το κύρος της στον κόσμο, διότι βγαίνει πλέον στις αγορές και δανείζεται με αρνητικά επιτόκια. Ακόμα και με αρνητικά επιτόκια. Είναι αυτή η πραγματική εικόνα ή υπάρχει κάτι από πίσω το οποίο δεν το βλέπουμε ή δεν το καταλαβαίνουμε? Καταρχάς να δούμε τα στοιχεία. Ναι. Γιατί έχουμε θεοποιήσει την άνοδο του ΑΕΠ, του ακαθάριστου χώριου προϊόντος, το οποίο εμφανίζεται να κινείται στο 2%, τώρα μάλιστα κάνουν και πρόβληση για 2,8% κτλ. Είναι περίπου σαν να λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, πετάει η κότα, άρα είναι αετός. Λοιπόν, για να δούμε. Για το σημαντικό βεβαίως για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σχέση με τα οικονομία, με τα οικονομικά, κατανοεί τα οικονομικά, είναι να δούμε τι αντιπροσωπεύει αυτό το 2%, ας πούμε, που λένε ότι έχουμε άνοδο. Δυστυχώς στις μέρες μας το ΑΕΠ έχει μετατραπεί σε χρηματιστικό δείχτη. Και δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική οικονομία. Δηλαδή τις δουλειές, το εισόδημα, το πώς πάει πραγματικά μια κοινωνία ολόκληρη που προσπαθεί να επιβιώσει μέσα αυτή στην οικονομία. Εμείς δεν είμαστε χρηματιστές για να παίζουμε κορώνα γράμματα την τύχη μιας οικονομίας και να μας ενδιαφέρει να δημιουργούμε προσδοκίες κέρδους, ώστε τα χαρτιά αυτής της οικονομίας ή οι απαιτήσεις, οι υποχρεώσεις της, τα χρεόγραφά της να ανεβοκατεβαίνουν ανάλογα με την προσφορά για τη ζήτηση. Μας ενδιαφέρει τι γίνεται τις δουλειές. Ναι. Λοιπόν, η ανεργία παραμένει στο 17-18% επίσημα, ανεπίσημα είναι πάνω από 25%. Και αν συμπεριλάβουμε και την φυγή των νέων, γιατί πλέον δεν είναι μετανάστευση, είναι φυγή. Λοιπόν, μαζική φυγή, τότε συζητάμε για περίπου 30%. Αν βάλουμε τώρα σε αυτό, σε αυτή την ιστορία, ότι έχουμε το χαμηλότερο σε ολόκληρη την ιστορία της Ελλάδας ποσοστό απασχόλησης που είχε η ελληνική οικονομία. Κινούμαστε περίπου στα 3,5 εκατομμύρια, 3.600 κτλ. Το οποίο είναι αστείο. Δηλαδή, ό,τι και να. Και σαν ποσοστό και σαν νούμερο. Το 3,5 εκατομμύρια που λέτε είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται. Οι απασχολούμενοι. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν ένα πληθυσμό περίπου 10 εκατομμυρίων. Ναι. Λοιπόν, και μόνο αυτή η αναλογία πρέπει να σε πιάνει ηλίκος. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα και μάλιστα σε συνθήκες λιτότητας, περιορισμού του εισοδήματος, δραστικών περιορισμών δαπανών. Πάμε να δούμε τώρα πιο συγκεκριμένα στοιχεία. Λοιπόν, το 2010 που μας βάλανε στο πρώτο μνημόνιο, η Ελλάδα δανειζόταν σε ετήσια βάση. Το 2009 δανείστηκε συνολικά ο συνολικός νέος δανεισμός της ελληνικής οικονομίας, ο δημόσιος δανεισμός, ο ισχυρότερα κρατικός δανεισμός, ήταν περίπου στα 100-110 δις. Ναι. Και μας χώσανε στο μνημόνιο διότι τα γνωστά. Ξέρετε πόσο θα κλείσει σύμφωνα με την εκτίμηση του τελευταίου προϋπολογισμού που κατατέθηκε τώρα για να ψηφιστεί, πόσο θα κλείσει ο συνολικός δανεισμός της χώρας το 2019? Για πείτε μας. 1,3 εκατομμύριο 58 δισεκατομμύρια. Τι είναι αυτό το ποσό? Το ποσό αυτό είναι είναι συνεχής ανακύκλωση βραχυχρόνιου χρέους, το οποίο αντλείται από τα ταμιακά διαθέσιμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δηλαδή, να σας το πω, να το κάνουμε απλά. Για να το καταλάβει ο ακροατής δηλαδή περισσότερο. Λοιπόν, εγώ είμαι νοσοκομείο. Έτσι. Είμαι διοικητής ενός νοσοκομείου. Έρχεται ο υπουργός οικονομικών και κοιτάει ότι στο ταμείο μου έχω 1 εκατομμύριο ευρώ. Το οποίο βεβαίως θα το χρησιμοποιήσω σε κάποια φάση.
μέσα στον χρόνο. Έτσι δεν είναι? Ναι. Γιατί τα νοσοκομεία μας δεν έχουν και την επάρκεια, την χρηματοοικονομική, συνήθως είναι ελληματικά. Mm-hmm. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τι γίνεται. Έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών, παίρνει το 1 εκατομμύριο αυτό και μου δίνει ένα χαρτί. Το χαρτί αυτό λέγεται ρέπος, συμφωνία επαναγοράς. Mm-hmm. Το ρέπος αυτό εγώ δεν μπορώ να το κάνω τίποτα. Δηλαδή σαν διοικητής του νοσοκομείου δεν μπορώ να το σπάσω, δεν είναι επιταγή να πάρω να το καταθέσω κάπου ή να το σπάσω κάπου να πάρω χρήματα. Mm-hmm. Έτσι. Απλά καταγράφω στον ισολογισμό μου ότι έχω απαιτήσεις ενός εκατομμυρίου. Ναι. Λογιστικά το ταμείο μου είναι μια χαρά. Ταμιακά όμως είμαι μείον 1 εκατομμύριο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το ρέπος έχει διάρκεια μιας εβδομάδας, 2 εβδομάδων, 3 εβδομάδων μέγιστο, είναι πολύ μικρός, μικρή διάρκεια. Mm-hmm. Όταν λύγει λοιπόν το ρέπος αυτό, έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών και αντί να μου δώσει τα λεφτά για να λειτουργήσει και το νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, μου δίνει ένα νέο χαρτί, ένα νέο ρέπος που λέει 1 εκατομμύριο συν τους τόκους που οφείλει το κράτος, που πήρε το, ο υπουργός δηλαδή που πήρε το ταμιακά διαθέσιμα, συν επιπλέον τόκους, γιατί μου δίνει νέο χαρτί. Mm-hmm. Έτσι ας πούμε το 1 εκατομμύριο μέσα σε 3 εβδομάδες μπορεί να έχει γίνει 1.200. Ναι. Λοιπόν, όλο αυτό αθρηστικά δημιουργεί το 1.358 δισεκατομμύρια. Μάλιστα. Πέστε μου εσείς ένα κράτος στην Ιφίλιο που σε ετήσια βάση το κράτος του δανείζεται 5 φορές το ΑΕΠ του. Τώρα θα μπορούσε κάποιος να πει σε αυτό το σημείο ότι αυτά θα ισοφαρίσει το αρνητικό το αρνητικό επιτόκιο που έχουμε από τις αγορές έξω και θα πάρουμε τα λεφτά. Να το δούμε τώρα το αρνητικό επιτόκιο. Mm-hmm. Πρώτον, ο δανεισμός, αυτό που λέμε έξοδος στις αγορές, δεν είναι έξοδος στις αγορές. Οι εκδόσεις είναι κοινοπρακτικές. Τι σημαίνει κοινοπρακτικές εκδόσεις? Σημαίνει προσυμφωνημένες εκδόσεις με συγκεκριμένους που παίρνουν τα ομόλογα πριν. Δεν τα βγάζουμε δηλαδή σε δημοπρασία. Mm-hmm. Το κράτος δεν τυπώνει το ομόλογο και λέει, κοιτάξτε να δείτε, έχω διαθέσιμο ομόλογο, τόσα θέλω, έτσι, για να δούμε που θα διαμορφωθεί το επιτόκιο. Όχι, είναι κοινοπρακτικές, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν είναι ανοιχτή ελεύθερη δημοπρασία, είναι προσυμφωνημένη αγορά. Προσυμφωνημένη αγορά για εξαιρετικά μικρά ποσά. Και για εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα, αν δεν κάνω λάθος. Ακριβώς, βεβαίως. Mm-hmm. Αλλά και η 7ετία που έχουν και τα λοιπά που έχουν, mm-hmm, βγάλει, mm-hmm, δεν είναι τόσο μεγάλο, γιατί είναι για ποσά της τάξης του 1 δισεκατομμύριου. Μάλιστα. Τι είναι 1 δισεκατομμύριο όταν συνολικά ο δανεισμός του δημοσίου έχει φτάσει στο 1.3. Ναι. Τίποτα. Με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή δεν είναι αστείο το να συζητάμε. Λοιπόν, το δεύτερο πιο σημαντικό. Τα τελευταία έκθεση του Δελτα Νιτάφ. Τι λέει το Δελτα Νιτάφ? Λέει, κοιτάξτε να δείτε, οι τράπεζές σας είναι κουφάρια. Όπως ξέρετε και το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί. Ναι, ναι. Εγώ το ισχυρίζομαι αυτό από χρόνια τώρα. Λοιπόν, και μάλιστα δεν λέει μόνο αυτό. Λέει ότι χαθήκανε τα 60 δισεκατομμύρια ανακεφαλοποίησης που έδωσε το κράτος. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς, χάθηκαν τα λεφτά αυτά. Λοιπόν, είναι στην ίδια και χειρότερη κατάσταση οι τράπεζες και υπάρχει και ένα αφανές χρέος το οποίο έχει φορτωθεί στον Έλληνα φορολογούμενο της τάξης των 27 δις. Ναι, ναι. Λοιπόν, είναι ένα χρέος το οποίο προέρχεται κυρίως από αναβολή πληρωμής φόρων, διότι στην Ελλάδα με τα μνημόνια τι κάνανε, εκτός από όλα τα άλλα σκάνδαλα που έγιναν, υπήρξε και το εξής. Απαλλάξανε τις τράπεζες από τους φόρους. Mm-hmm. Και όχι μόνο τις απαλλάξανε, αλλά τους επιτρέψανε να εγγράφουν αυτούς τους φόρους που έπρεπε να καταβάλουν κάθε χρόνο και δεν τους καταβάλουν, mm-hmm, να τους εγγράφουν στο ενεργητικό τους ως στοιχείο του κεφαλαίου, ώστε να εμφανίζεται πλασματική κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών. Mm-hmm. Αυτό όμως δημιουργεί ένα χρέος. Mm-hmm. Το οποίο το επομίζεται ο Έλληνας πολίτης, ο φορολογούμενος. Συνολικά λοιπόν 27 δις. Αυτά, φοβάμαι, τα 27 δις είναι ένα από τα στοιχεία της ανατροφοδότησης αυτού του τεράστιου δημόσιου δανεισμού
που σας είπα προηγουμένως, που ξεπερνάει το 1-3. Υπάρχει όμως το εξής οξύμορο με τις τράπεζες. Όχι τελευταία, εδώ και αρκετό καιρό. Βλέπουμε συνεχώς διαφημίσεις στα κανάλια για τις τράπεζες, για τα νέα προϊόντα των τραπεζών, για δάνεια. Υπάρχουν αυτά τα προϊόντα, δίνουν οι τράπεζες πλέον δάνεια στον κόσμο, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη διαφήμιση. Δεν μιλάμε για το. Κοιτάξτε, οι τράπεζες αυτή τη στιγμή δεν κινούνται ως τράπεζες. Ναι. Δεν κάνουν το ρόλο τους, δεν επιτελούν το ρόλο τους σαν τράπεζες. Mm-hmm. Διαμεσολαβητές χρήματος, έτσι, επενδύσεων και όλα αυτά, όχι. Mm-hmm. Όλα αυτά τα πιστωτικά προϊόντα που λέτε και αυτά τα πράγματα είναι για να προσελκύσουν το μαύρο χρήμα. Η Ελλάδα είναι ελτοράντο μαύρου χρήματος, ποτέ άλλοτε δεν γινόταν αυτό. Και δεν μιλάμε για μαύρο χρήμα. Αυτού που δεν κόβει τις αποδείξεις για να προσπαθεί να επιβιώσει. Mm. Ελεύθερο επαγγελματίας, μικρομεσαίος, προσπαθεί να γλιτώσει από την υπερβολική φορολογία που μαζί με τις εισφορές φτάνουν στον ελεύθερο επαγγελματία στο 70% του εισοδήματός του. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν μιλάμε για αυτό το χρήμα. Μιλάμε για το χρήμα που κυκλοφορεί από το δίκτυο λαθρεμπορίας κόκας, ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων. Το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί από τις γεωστρατηγικές συνεργασίες που κάνουν οι οικονομικοί ολιγάρχες της χώρας μας, για παράδειγμα από τις ελληνικές τράπεζες πέρασε ο κύριος όγκος του χρήματος που ξέπλυνε το Ισλαμικό κράτος. Μάλιστα. Το Χαλιφάτο. Mm-hmm. Λοιπόν, όπως επίσης και τα λεφτά βεβαίως που ξεπλύνονται, που σας είπα προηγουμένως, με τους μετανάστες πρόσφυγες που γίνεται χαμός εδώ. Γιατί προτιμούν την Ελλάδα? Γιατί έχει ένα εξαίρετο τραπεζικό σύστημα για ξέπλυμα χρήματος με πλήρη πολιτική κάλυψη. Μάλιστα. Και μιλώντας για το τραπεζικό σύστημα, θα ήθελα λίγο να μας κάνετε και κάποια σχόλια σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια. Αν δεν κάνω λάθος, το ονομάζουν και Ηρακλής κιόλας. Ναι, βεβαίως. Τι ακριβώς είναι αυτό το σχέδιο? Ένα ακόμη μεγάλο σκάνδαλο. Ναι. Είναι ακόμη ένα μεγάλο σκάνδαλο. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε με το ζήτημα των κόκκινων δανείων, όπου καταλαβαίνετε το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια. Είναι αδύνατο να αντιμετωπιστεί. Mm-hmm. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε δώσει εντολή εδώ και 2 χρόνια να μειωθούν το ποσοστό των κόκκινων δανείων στις ελληνικές τράπεζες. Mm-hmm. Από το 2017 νομίζω ότι υπάρχει αυτή η εντολή, προκειμένου να εμφανίσουν τις τράπεζες ως βιώσιμες. Mm-hmm. Τις συστημικές τράπεζες φυσικά. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν η φαϊνή ιδέα της Τραπέζης Ελλάδος του κ. Τουρνάρα ήταν να δώσουν οι τράπεζες τα κόκκινα δάνεια σε funds, σε επενδυτικά κεφαλαία. Ναι. Τα οποία μάλιστα τα φτιάχνανε με εξαιρετικά ευνοϊκούς τρόπους. Δηλαδή μπορούσε να φτιάξει ένα επενδυτικό κεφάλαιο της τάξης με 100.000 μετοχικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Έτσι. Και όταν έχεις τα κονέ, να πάρεις 1 και 2 δις πακέτο κόκκινων δανείων. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό έγινε κυρίως από στελέχη, τον μεγαλοστελέχη των ίδιων των τραπεζών, είτε απευθείας είτε μέσω, να το πούμε έτσι, του προσωπικού τους περιβάλλοντος, δηλαδή, ο γιος, η κόρη, δηλαδή, ο θείος κτλ. Αυτά τα hedge funds τα οποία αναφέρεστε δεν είναι hedge funds που έρχονται από το εξωτερικό, είναι hedge funds? Όχι, από το εξωτερικό είναι, αλλά κυρίως είναι θυγατρικές εταιρείες των ίδιων των τραπεζών. Μάλιστα. Υπήρξαν και μερικά επενδυτικά κεφάλαια τα οποία τα φτιάξανε μεγαλοεπιχειρηματίες, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν και ξεφορτώθηκαν τεράστια χρέη. Υπάρχουν επιχειρηματικοί όμιλοι, συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι που αναπτύσσονται στον τομέα των ιατρικών υπηρεσιών, mm-hmm. όπου έστησε ο ιδιοκτήτης τους ένα επενδυτικό φαντ και φόρτωσε τα 350-370 περίπου εκατομμύρια ευρώ συνολικά δάνεια του ομίλου του, να το πούμε έτσι. Μάλιστα. Και τα αγόρασε από την τράπεζα στο 3% της ονομαστικής του αξίας. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε πόσο εύκολα σβήνει μετά το χρέος για αυτόν. Ναι, όντως. Έτσι, γιατί έχει τη δυνατότητα. Βέβαια. Ο κόσμος όμως, ο μικρομεσαίος, ο επαγγελματίας, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Ναι. Λοιπόν, και εκεί ήταν αυτά. Τώρα, η σκέψη η αρχική ήταν η εξής. Στείνω εγώ μια θυγατρική στο Δουβλίνο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και έρχεται και τις πουλάω, βάζω την τράπεζά μου, λοιπόν, και τις πουλάει ένα μεγάλο πακέτο κόκκινων δανείων. Αυτή έρχεται εδώ ξανά, βρίσκει τους δανειολήπτες και τους κάνει μια, πώς να το πω, πώς έλεγε στον Ονό, στην ταινία Ονό του Κόπολα, I'll make you an offer you cannot refuse. Yeah. Λοιπόν, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ότι θα ερχόντουσαν εδώ και θα έλεγαν στον δανειολήπτη, κοίταξε να δεις, εγώ έχω το δάνειό σου,
και στο, δι, και στο, στο πουλάω, να το πούμε έτσι, σου κάνω μια έκπτωση για να το ξεχρεώσεις. Ναι. Και σου κάνω μια έκπτωση 50%. Αχα. 40-50%. Ναι. Εν τω μεταξύ, οι ίδιοι αυτοί που έχουν αγοράσει, τα funds δηλαδή, που έχουν αγοράσει τα δάνεια, τα έχουν αγοράσει με 2-3% στην ονομαστική αξία. Ναι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι τρομακτικό το κέρδος. Και με 10% να το έχουν, και με 10% να το έχουν αγοράσει, πάλι είναι τρομακτικό τεράστιο, το τεράστιο το κέρδος. Όχι, όπως ξέρετε πολύ καλά στην Ελλάδα, το λογικό δεν είναι λογικό, είναι τελείως παράλογο. Και ενώ η διεθνή πρακτική συνήθως αυτού του τύπου ειδοσοληψίες, όταν γίνονταν πριν το κράχ, γιατί τώρα δεν γίνονται ναι. πουθενά στον κόσμο αυτά τα πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Όταν γίνονταν πριν από το κράχ, αυτού του τύπου οι πρακτικές ήταν της τάξης του 6 μέχρι 10% έως και 15 αγόραζαν τα funds, τα δάνεια, ναι. όταν γινόταν αυτό. Mm-hmm. Εδώ πουλούνται τα δάνεια στο 2 με 3% της αξίας τους. Δια 5 έχω ακούσει, το μεγαλύτερο ποσοστό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα προσπαθήσαν αυτό τώρα να το κάνουν. Ναι. Τώρα, μιας και αναφέρατε έτσι σαν παράδειγμα το Δουβλίνο για να δημιουργία μιας τέτοιας εταιρείας, μήπως τελικά και αυτή η μεγάλη ανάπτυξη που έχουμε σε κάποιες χώρες όπως ας πούμε η Ιρλανδία είναι αποτέλεσμα κάποιων τέτοιων πρακτικών. Σαφέστατα. Βεβαίως. Αν δεν ήταν τέτοια η ανάπτυξη, με συγχωρείτε, γιατί χρειάστηκε να μεταναστεύσει ένας από τους 4 Ιρλανδούς ναι. να πάει Ηνωμένες Πολιτείες για να σωθεί ναι. από την κρίση. Μέσα στην κρίση τώρα. Ναι. Λοιπόν, η κατάσταση είναι δραματική. Λοιπόν, τώρα κοίταξε να δείτε τι γίνεται. Ήρθαν όντως και τα κάνανε αυτά μέχρι τον προηγούμενο χρόνο, επί ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Λοιπόν, και διαπίστωσαν ότι ο Έλληνας δανειολήπτης, ο μέσος Έλληνας δανειολήπτης, δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράσει το δάνειό του ούτε στις μεγάλες εκπτώσεις που σχεδίαζαν να του δώσουν. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν χρήματα. Ναι. Δεν υπάρχει εισόδημα για να υπάρχει χρήμα. Ναι. Έτσι. Οπότε τι κάνανε. Πιάσανε την κυβέρνηση, βεβαίως με την κάλυψη πλήρως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των Ευρωπαίων δανειστών μας και όλα αυτά τα πράγματα, το οφείλουν και εταίρων μας. Πιάσανε την κυβέρνηση και στήσανε μια καινούρια παγίδα. Μετατρέπουν τα funds σε SPVs. Τα οποία είναι τι ακριβώς αυτά? Τα SPVs είναι τα ειδικά οχήματα ειδικού σκοπού, όπως λέγονται, ή εταιρείες ειδικού σκοπού. Ναι. SPVs. Mm-hmm. Τα SPVs οι Αμερικανοί τα ξέρουν πολύ καλά από τα subprimes, mm-hmm. όπου ήταν τα SPVs που γκρεμίστηκαν. Το SPV είναι μια κατασκευή της δεκαετίας του 80, όταν σκεφτήκανε κάποιοι, ας πούμε εγώ έχω για παράδειγμα πάρα πολλά δικαιώματα, σαν επιχειρηματίας, πολλά δικαιώματα, μετοχές από σε διάφορες εταιρείες, και αντί λοιπόν να κάνω διαρκώς νομικές πράξεις για να μεταφέρω στους πληρονόμους μου τα εμπράγματα δικαιώματα, mm-hmm. ή άειλα ή μετοχές, τι κάνω, φτιάχνω ένα SPV, μια εταιρεία ειδικού σκοπού, τα μεταφέρω όλα εκεί και το μόνο που κάνω είναι να μεταφέρω τα δικαιώματα, το μετοχικό ενδιαφέρον της εταιρείας σε όποιον θέλω. Mm-hmm. Στη δεκαετία του 90 και του 2000, οι τραπεζίτες σκεφτήκαν ότι μια και υπάρχει αυτή η νομική κατασκευή, δεν τη χρησιμοποιούμε να τους φορτώνουμε τις ζημίες και τις υποχρεώσεις. Ναι. Και στη βάση αυτή να πουλάμε CDS και CDO, στη βάση αυτή, μετατρέποντας αυτές τις υποχρεώσεις. Mm. Και αυτό γκρεμίστηκε. Από τότε δεν χρησιμοποιείται η μορφή αυτή σε οποιαδήποτε, είναι ακραία κερδοσκοπική μορφή, mm. και δεν χρησιμοποιείται πουθενά. Και ήρθανε να τη φτιάξουν και να τη χρησιμοποιήσουν στην Ελλάδα, αν έχετε το Θεό σας. Μάλιστα. Στην Ελλάδα. Μάλιστα. Πάλι με τα κόκκινα δάνεια. Γιατί τώρα γίνεται αυτό? Πρώτον, αυτή η εταιρεία ειδικού σκοπού την ξεφορτώνεις εύκολα. Ναι. Με καταλαβαίνετε. Ναι. Ξεφορτώνεις ναι. εύκολα. Δεν, ναι. είναι, δεν έχει νομικές επιπτώσεις σχετικά ναι. άμα χρεοκοπήσει ή οτιδήποτε. Κατάλαβα. Το δεύτερο είναι, σχεδιάσατε το σχέδιο Ηράκλης. Mm-hmm. Αυτό είναι επινόηση της εποχής του κυρίου Τσίπρα. Και τώρα βεβαίως το συνεχίζει η Νέα Δημοκρατία. Τότε η Νέα Δημοκρατία φώναζε. Mm-hmm. Τώρα βεβαίως είναι μέσα στα πράγματα και το προχωρεί. Τι είναι αυτό το σχέδιο? Εφόσον ο δανειολήπτης δεν μπορεί να πληρώσει τις εκπτώσεις που του κάνουν αυτοί που έχουν αγοράσει το δάνειό του, mm-hmm. θα τις καταβάλει το κράτος.
Κατανοητό. Ναι. Και τι γίνεται, και με το σπίτι τι γίνεται σε εκείνη την περίπτωση? Το σπίτι παραμένει υποθήκη. Μάλιστα. Προσέξτε να δείτε τώρα. Θα καταβάλει το κράτος κάποιες από τις δόσεις του δανείου, mm-hmm. που είναι ένα σημαντικό ποσό για το δάνειο και αυτό εξασφαλίζει το κέρδος του λοποδίτη, ναι. που έχει φτιάξει το SPV ή το fund. Mm-hmm. Βεβαίως το κράτος που θα τα βρει, θα πρέπει να δανειστεί. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να φάνε το μαξιλαράκι ρευστότητας, αν θυμόσαστε. Mm-hmm. Έτσι θα φάνε ό,τι έχει απομείνει από το μαξιλαράκι ρευστότητας των δανείων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού. Έτσι έχουν σκαρφιστεί. Ναι. Από εκεί θα έρθουν τα λεφτά. Ο δανειολήπτης όμως, με στην καλή χαρά που mm-hmm. έρχεται το κράτος και αναλαμβάνει μέρος των υποχρεώσεων του, mm-hmm. έτσι το εμφανίζουν στην Ελλάδα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι πληρώσει το κράτος και εσύ μια χαρά θα και τα λοιπά. Έτσι ακούγεται. Θα τελεί υπόχρεος και στο κράτος και στο SPV ή στο fund. Και το κράτος την οφειλή του θα τη μεταφέρει πού? Στην εφορία. Στην ΑΔΕ. Μάλιστα. Ξέρετε τι σημαίνει ΑΔΕ? Το είχαμε ζήσει στις αρχές της κρίσης. Βεβαίως, ναι. Να σας πω κάτι πολύ απλό, για να το καταλάβουν όλοι. Εάν στο Σικάγο της εποχής υποταπαγόρευσης mm-hmm. υπήρχε ΑΔΕ, δεν υπήρχε περίπτωση ο Έλιοτ Νες και οι αδιάφοροι να πιάναν τον Αλ Καπόνε. Ναι, ναι. Κατανοητό, είναι μια ιδιωτική εταιρεία, SPV και αυτή. Ναι. Έτσι, είναι η εταιρεία ειδικού σκοπού, ιδιωτικών συμφερόντων. Ναι. Επικεφαλής έχει τον κύριο Πιτσιλή, ο οποίος είναι πρώην υπάλληλος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ναι. για να καταλαβαίνουμε. Και καταλαβαίνουμε τι εκβιασμοί πέφτουν εδώ υπέρ των τραπεζών και των τραπεζιτών. Mm-hmm. Λοιπόν, και από εκεί πέρα βεβαίως είναι να χρωστάει ο Έλληνας δανειολήπτης εκεί. Θα χάσει το σπίτι του. Είναι απολύτως βέβαιο. Οπότε καταλήγουμε ξανά από τη στιγμή που το SPV είναι ένα hedge fund το οποίο ανήκει ναι. σε κάποια ελληνική τράπεζα. Είναι χειρότερο το hedge. Ναι, ναι. Γιατί το hedge είναι πιο οργανωμένη εταιρική μορφή. Απλά αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα φάνε τα λεφτά, δηλαδή τα λεφτά θα πάνε πάλι στους τραπεζίτες και δεν θα πάνε τα λεφτά στους τραπεζίτες υπό την έννοια ότι θα πάνε στις τράπεζες να ενισχυθούν οι τράπεζες. Όχι, θα πάνε σαν κέρδη στους τραπεζίτες αυτά. Έτσι ακριβώς. Και δεν θα καταλήξουν καν στις τράπεζες. Γιατί οι τράπεζες έχουν πουλήσει ήδη τα δάνεια. Σωστά. Στο 3%. Και να ρωτήσω, λοιπόν, κάτι άλλο. Από τη στιγμή που τα hedge funds αγοράζουν αυτά τα δάνεια στο 3% της ονομαστικής του τιμής, γιατί δεν γίνεται πρώτα μια επικοινωνία με τον οφειλέτη να του πούνε ότι θα σου το δώσουμε στο 3%, όχι στο 50% ναι. που θέλει ότι το hedge fund. Ότι πρόκειται να πουλήσω ναι. το δάνειό σου στο ναι. τάδε fund ναι. Στο 3%. Ναι. Θες να το αγοράσεις ναι. εσύ. Ναι, γιατί δεν γίνεται αυτό. Γιατί το απαγορεύει ο νόμος. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα πάντως. Όχι βέβαια. Η αιτιολογική έκθεση αλλά και η τοποθέτηση του κεντρικού τραπεζίτη, του κυρίου Στουρνάρα, είναι ότι αυτό λέει είναι σε βάρος των τραπεζών. Πώς είναι σε βάρος των τραπεζών? Δηλαδή τα ίδια λεφτά θα πάρεις από το hedge fund, τα ίδια λεφτά θα πάρεις από τον δανειολήπτη. Μην το συζητάτε. Είναι το θέμα, κοιτάξτε να δείτε, οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται ως αντιπρόσωποι των hedge fund που έχουν δημιουργήσει, των hedge fund, των επενδυτικών κεφαλαίων ναι. και των SPVs που έχουν φτιαχτεί για αυτή τη δουλειά στο εξωτερικό, οι αντιπρόσωποι τους, υπάρχουν αντιπρόσωποι τους εδώ πέρα. Ναι. Ελληνικές εταιρείες, εισπρακτικές κατά κύριο λόγο που κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι. Εάν δείτε ποιοι είναι αυτοί που έχουν φτιάξει, θα δείτε. Ο ξάδερφος του κύριου Τσακαλώτου, ο ανιψιός του κύριου Στουρνάρα, ο θείος του κυρίου Τάδε, ο του Δίνα, μιλάμε για τέτοιο κύκλωμα. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατί λοιπόν να το κάνουν? Να σας πω και ένα παράδειγμα. Η Κύπρος το έκανε αυτό. Mm-hmm. Το επέβαλε, δηλαδή είπε ότι εντάξει, οι δανειστές μου ζητάνε να πουλήσω τα δάνεια. Mm-hmm. Έτσι, απέτσι ο δανειστών, πολύ ωραία. Εγώ θα βάλω ένα νόμο και θα υποχρεώνω τις τράπεζες να ρωτάνε τους δανειολήπτες εάν θέλουν να το αγοράσουν αυτοί πρώτα. Mm-hmm. Έτσι, το κάνανε mm-hmm. στην Κύπρο.
Ναι. Λοιπόν, θα μπορούσαν να το είχαν κάνει και στην Ελλάδα, ναι, αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά οικονόμα, πώς θα γινόταν οικονόμα. Σωστά. Λοιπόν, να αφήσουμε τα θέματα της οικονομίας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες. Έχουμε όμως ακόμα δύο θέματα που θα ήθελα τα σχόλιά σας λίγο. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τα εθνικά μας θέματα. Πάντα είχαμε απέναντί μας μία χώρα, την Τουρκία, η οποία πάντα προκαλούσε, ναι, και πάντα θα προκαλεί. Φαίνεται το τελευταίο διάστημα να σοβαρεύουν λίγο τα πράγματα και οι προκλήσεις να είναι λίγο πιο συγκεκριμένες. Φοβάστε, ναι, ότι μπορούμε να έχουμε άσχημες εξελίξεις με την Τουρκία στο κοντινό μέλλον. Τα πράγματα στην Τουρκία έχουν ξεφύγει. Ναι. Πάμε σε πόλεμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσουμε. Όταν λέτε πόλεμο, δεν τι εννοείτε? Εννοώ ότι θα υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο, δεν ξέρω ποιας έκτασης, mm-hmm, σε κάποιο σημείο στην ελλαδική επικράτεια, mm-hmm, ή στην Κύπρο, mm-hmm, μόνο και μόνο για να επισφραγιστεί η άτιμη συμφωνία που έχει κλειστεί ήδη στο παρασκήνιο. Μάλιστα. Γιατί δεν δικαιολογούνται πράγματα, δηλαδή είναι παραλογισμός αυτό που γίνεται. Και βεβαίως με συνενοχή των πολιτικών κομμάτων του προηγούμενου, έτσι, mm-hmm, η οποία δημιούργησε τις προϋποθέσεις και της τωρινής κυβέρνησης, η οποία έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει αυτή την άτιμη συμφωνία με την Τουρκία. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα δεν είναι ούτε η υφαλοκρηπίδα, ούτε ο ΙΑΟΣ, όπως μας λένε. Mm-hmm. Και όποιος συνεχίζει να λέει ότι το πρόβλημα με την Τουρκία είναι ότι διεκδικεί υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ σε βάρος Ελλάδας, είτε είναι ψεύτης, και το λέω ανοιχτά, ψεύτης, mm-hmm, ή απλά δεν ξέρει ο άνθρωπος, λόγω άγνοιας. Ναι. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Πείτε μας. Εάν δείτε το χάρτη που κυκλοφορεί το τουρκικό ΙΠΕΞ, δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, επίσημα, mm-hmm, και με βάση τις δεδομένες που έχει καταθέσει στον ΟΗΕ, στη γραμματεία του ΟΗΕ, mm-hmm, ξέρετε τι δείχνει? Φαντάζομαι να το έχετε δει, ίσως να μην το έχετε προσέξει. Ότι το συνισιωτικό σύμπλεγμα Καστελορίζου δεν υφίσταται. Ναι. Όχι υφαλοκρηπίδα, όχι ΑΟΣ, δεν υφίσταται. Είναι τουρκικό έδαφος. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν διεκδίκηση ελληνικού εδάφους πλέον. Δεν συζητάμε για αφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων, μιλάμε ευθεία προσβολή κυριαρχίας της χώρας. Αφαίρεση εθνικού εδάφους. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι κάζους μπέλι. Βεβαίως. Δεν το συζητάμε καν. Μάλιστα, η συστάδα των νήσων, οι παλιότεροι θυμούνται την κυρά της Ρο, και όλα αυτά πράγματα, mm-hmm, έτσι, που σήκουνε τη σημαία, mm-hmm, εκεί και τα λοιπά. Η συστάδα των νήσων, 5-6 νησιά είναι αυτά, στο Καστελόριζο, έχει στρατό επάνω. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι Έλληνες στρατιώτες οι οποίοι υπηρετούν, όχι τίποτα, μην φανταστείτε, είναι μικρές ομάδες, φυλάκια, mm-hmm, εκεί, αλλά είναι στρατιώτες, είναι τα δικά μας παιδιά. Ναι. Τα δικά μας παιδιά που έχουν θητεία. Και η κυβέρνηση η σημερινή, όπως και η προηγούμενη, γιατί αποκαλύπτονται πολλά πράγματα στον τύπο σήμερα, mm-hmm, από τότε που έγινε η ιστορία που ξεκίνησε η Τουρκία με την συμφωνία με τη Λιβύη και τα όλα αυτά τα πράγματα, mm-hmm, αποκαλύπτονται ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν συμφωνήσει να παραδώσουν το Καστελόριζο στην Τουρκία. Σιγά σιγά βγαίνουν πράγματα στην επιφάνεια. Αυτό σας λέω. Δεν είναι απλή ιστορία. Λοιπόν, εκεί υπηρετούν παιδιά μας. Θα μπορούσαν να ήταν ένα από τα παιδιά μου. Εκεί. Σωστά, βέβαια. Εγώ ο ίδιος υπηρέτησα στην ΚΟ. Ναι. Θα μπορούσα κάλλιστα να είχα υπηρετήσει εκεί. Ναι. Λοιπόν, και εγώ ρωτάω, από τη στιγμή που έγινε αυτό, που συνέβη αυτό, πρώτον κάνει γαργάρα η κυβέρνηση. Το ακούσατε από κάποιο κυβερνητικό στέλεχος αυτό? Mm-hmm. Να βράσω εγώ και την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΣ. Mm-hmm. Κυριολεκτικά, όχι, δεν τα παραδίδω, με καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, ναι. Είναι ζητήματα που μπορώ να τα διεκδικήσω, να τα πάρω σε κάποια στιγμή άλλη. Ναι. Αν μου πάρουν έδαφος, πώς το παίρνω πίσω ακριβώς? Ναι, μόνο με πόλεμο θα μπορούσε να πάρθει πίσω. Αυτό είναι το θέμα μας. Mm-hmm. Ακριβώς αυτό, και αυτό το κάνει γαργάρα η κυβέρνηση. Όπως το κάνουμε γαργάρα και όλα τα πολιτικά κόμματα του Κοινοβουλίου. Και εγώ ρωτάω, αν το κάνεις γαργάρα ή είσαι χαζός, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις με συγχωρείτε, αυτή η χαζομάρα είναι σε κανιά άκρος επικίνδυνο. Βέβαια. Λόγω ανοησίας, έτσι, mm-hmm, ηλικιότητας, πώς να το πούμε, ή είναι προσυμφωνημένα τα πράγματα.
Και θα σας πω και κάτι άλλο, γιατί εγώ επιδίωξα να πάω στο Καστελόριζο τώρα, αυτές τις μέρες. Και μάλιστα να προσπαθήσω να κάνω εκπομπή από το Καστελόριζο. Ναι. Ξέρετε τι μου είπαν? Όχι, χρειάζεσαι άδεια από το Υπουργείο Άμυνας. Να πας σε ένα ελληνικό έδαφος να κάνεις μια εκπομπή από εκεί. Στο νησί. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την Τουρκία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η κυριαρχία μας συνολικά και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν είναι πλέον δικά μας. Ανήκουν στο υπερταμείο. Ναι. Και επειδή ακριβώς ανήκουν στο υπερταμείο, περάσανε δηλαδή σε άλλα χέρια, έρχεται ο Ερντογάν και σου λέει: «Κάθε ρε μάγκα, μοιράζεσαι την περιουσία σου από εδώ και από εκεί και δεν θα μου δώσει και εμένα?» Ναι. Αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται. Πάντως, λογικά δεν πρέπει να φοβόμαστε κάτι τέτοιο, κύριε Καζάκη, διότι όπως έλεγε η πλευρά του ναι στο δημοψήφισμα του 2015, αν τυχόν φύγουμε από το ευρώ θα μας την πέσουν οι Τούρκοι και δεν θα έχουμε κανένα να μας στηρίξει. Τώρα φαντάζομαι που είμαστε μέσα στο ευρώ, θα έχουμε όλη την Ευρώπη να μας στηρίξει σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Βεβαίως, να τους βλέπετε, έχουν στείλει όλους τους στόλους τους κάτω. Είναι όλοι οι στόλοι κάτω. Και το δράμα της ιστορίας είναι ότι αυτοί που μας λέγανε να ψηφίζουμε ναι την εποχή εκείνη, κανένας από αυτούς δεν φοράει παντελόνια. Ναι. Ή τέλος πάντων δεν έχει το εθνικό ανάστημα. Ναι. Εγώ θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό της χώρας σε τέτοια στιγμή, ανεξαρτήτως ποιος είναι, δεν με νοιάζει πολιτικά, ναι, ιδεολογικά. Mm-hmm. Εδώ είναι εθνικό ζήτημα. Είναι ζήτημα αν θα υπάρχει αυτή η χώρα αύριο. Έτσι. Λοιπόν, να πάει να μου κάνει εξαγγελίες από το Καστελόριζο. Ναι. Να κάνει διάγγελμα από το Καστελόριζο. Όχι να μου έρχεται ο κύριος Παπανδρέου να μου κάνει από το Καστελόριζο ότι μας βάζουν σε κυδαιμονία και κατοχή των δανειστών τότε στο πρώτο μνημόνιο και μετά το ξεχνάμε. Ναι. Τώρα να πάνε κάτω. Έτσι. Τώρα να πάνε κάτω. Γιατί δεν πάει κανένας? Έτσι είναι. Γιατί δεν πάει από το Καστελόριζο να ανακοινώσει ότι μολόν λαβέ, ρε, όποιος θέλει μολόν λαβέ. Θα είμαι πρώτη και κύρια εγώ, ναι, ο πρώτος πολίτης αυτής της χώρας, ο Πρωθυπουργός. Ναι. Θα είμαι εδώ. Γιατί δεν πάνε? Και σας ξαναλέω, εμείς τουλάχιστον από το ΕΠΑΜ είπαμε όχι ρε παιδί μου, έτσι ή αλλιώς, αν είναι τα παιδιά μας να πάνε σαν το σκυλί στα μπέλη, πρώτα και κύρια εμείς, να πάμε κάτω. Ναι. Να πάμε κάτω και να κάνουμε εκπομπή λέγοντας ότι από το ακριτικό Καστελόριζο μιλάμε και τα λοιπά εδώ, ναι, να μιλήσουν και οι κάτοικοι. Με καταλαβαίνετε τι λέω, ναι, 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 τι ζουν εκείνη τη στιγμή. Και μας είπαν όχι, δεν πάτε. Πού? Εσείς είστε πολιτικό πρόσωπο. Και ως πολιτικό πρόσωπο θα δημιουργήσετε μεγάλο θέμα. Άρα λοιπόν με το νησί επικρατεί το εξής καθεστώς αυτή τη στιγμή. Μόνο εφόδια και όσοι έχουν δουλειές εκεί. Περίεργα πράγματα και τρομακτικά θα μπορούσα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δηλαδή, εγώ αυτό με ανησυχεί. Ναι. Δεν με ανησυχεί ούτε η Φαλοκρηπίδα, ούτε το ΙΑΟΣ. Ναι. Γιατί σας ξαναλέω, τα διεκδικείς αυτά, τα διεκδικείς και τα παίρνεις. Ακόμη και τώρα, δεν πάνε να λέει η Τουρκία, μπορείς να φτιάξεις τις συμμαχίες που χρειάζεσαι στο ευρύτερο περιβάλλον, αν είσαι κυρίαρχη χώρα όμως. Ναι, ναι. Αν είσαι χώρα που τη σέβονται οι άλλοι, γιατί είσαι κυρίαρχη, γιατί ξέρεις να υπερασπίζεις τα δικιά σου. Έτσι. Ποια χώρα που δεν ξέρει να υπερασπίζει τα δικιά της? Και μιας και μιλάμε για χώρα που πρέπει να την σέβεσαι, να μεταφερθούμε και στο τελευταίο θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε και να μιλήσουμε για το περιβόητο Brexit, το οποίο, ναι, κύριε Καζάκη, όλο αυτό το διάστημα από τότε που έγινε το δημοψήφισμα του Brexit μέχρι σήμερα ακούγαμε διάφορους να λένε ότι οι Άγγλοι το μετάνιωσαν και ότι θέλουν να κάνουν ένα δεύτερο δημοψήφισμα και ότι δεν θέλουν να φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ήρθαν τα αποτελέσματα των εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο χθες προχθές και ο Μπόρις Τζόνσον με κύριο σύνθημα το Brexit έχει ιστορικά νούμερα πλέον, έχει κερδίσει με ένα έτσι ιστορικό νούμερο, μια ιστορική διαφορά και είδαμε τους εργατικούς να καταποντίζονται. Είναι πλέον δεδομένο και πρέπει να το φαντάζουμε, να το θεωρούμε δεδομένο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε έτσι είτε αλλιώς, πάρα πολύ σύντομα νομίζω ότι θα είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλά, θα το δούμε αυτό, ναι, θα το δούμε, γιατί εγώ δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό της χώρας. Ναι. Εγώ σέβομαι και βγάζω το καπέλο μου στο Μέσο Βρετανό. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής.
Απέδειξε ότι είναι παλικάρι. Δηλαδή μιλάμε. Δεν φοβήθηκε τίποτα. Ότι τιμά τη χώρα του. Δεν φοβήθηκε τίποτα. Δεν φοβήθηκε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν φοβήθηκε τίποτα. Και ποιος. Και με συγχωρείτε, εδώ δεν είναι η παλιά Βικτοριανή Αγγλία. Ναι. Όπως λένε οι Μπριμέιν. Ναι. Δεν είναι αυτή. Είναι η φτωχολογιά που δίνει αυτό το φοβερό νούμερο. Ναι. Αν δείτε τις εργατικές γειτονιές, τα χωριά των αγροτών, αυτά δηλαδή που είχαν, ναι, μια παραδοσιακή αγροτική ανάπτυξη κτλ. Mm-hmm. Εκεί πραγματικά είναι συντριπτικά τα νούμερα υπέρ της εξόδου. Ναι. Τι, θέλω το, λοιπόν, το σχόλιο σας. Στην περίπτωση που το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή, ναι, Ένωση, τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς? Γιατί πολλοί μας λένε πλέον κιόλας ότι για την Ευρωπαϊκή τελειώνει Ένωση. Πλέον, τελειώνει. Λένε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση άμα θα φύγει το Ηνωμένο. Τελειώνει. Ξεχάστε το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή η Βρετανία έχει αρνητικό ισοζύγιο με την Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία. Μάλιστα. Οι Ολλανδοί ήδη έχουν πει ότι με την έξοδο της Βρετανίας από τέτοιο θα αντιμετωπίσουν ένα σοβαρό κενό στο ισοζύγιο τους που μπορεί να φτάσει και το 30%. Mm-hmm. Ποια οικονομία της Ευρωζώνης αυτή τη στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσει έλλειμμα ισοζυγίου 30%? Ναι. Ή και 10, εγώ σας λέω. Καμία. Ούτε η Γαλλία, ούτε η Ολλανδία, ούτε η Γερμανία. Γιατί ήδη βρίσκονται σε διαδικασίες ύφεσης. Mm-hmm. Έτσι, με μεγάλα προβλήματα κτλ. Ναι. Έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα με τις τράπεζες. Αυτή τη στιγμή καταραίει η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή και παγκόσμια τράπεζα, η Deutsche Bank. Mm-hmm. Η Deutsche Bank, για να διαχειριστεί τα 47 περίπου τρισεκατομμύρια δολάρια χαρτοφυλάκιο παραγόγων που έχει, χρειάζεται το City. Ναι. Αν δεν έχει άμεση πρόσβαση στο City, έχει μεγάλο πρόβλημα. Οι Αμερικανοί την έχουν πετάξει εκτός αγοράς και καλά κάνανε. Mm-hmm. Ξέρανε ότι πρόκειται για μια, για μια ατομική βόμβα στη βάση της οικονομίας τους. Από την Ασία την πετάξανε και από την Ασία έξω, οι Κινέζοι κατά κύριο λόγο. Ναι. Οι Γερμανοί προσπάθησαν να διοχετεύσουν πόρους και δάνεια στην Αφρική. Αλλά και εκεί πάλι ο ανταγωνισμός Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας τους πέταξε απ' έξω. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι έχουν τρομακτικό πρόβλημα. Είναι γι' αυτό και ο Μακρόν αποστασιοποιείται. Και αν προσέξετε, ο Μακρόν και τώρα αλλά και πριν έκανε προσωπική αίτηση στον Τζόνσον, μια πρόσκληση στον Τζόνσον, ναι. που λέει έλα στο Παρίσι να κουβεντιάσουμε. Ναι. Και αυτό ενόχλησε και τους Γερμανούς και τις Βρυξέλλες. Γιατί τι είναι αυτό? Σου είπα, αντί να υπάρχει ενιαίο μέτωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Βρετανία, ο Μακρόν σου λέει εντάξει μάγκα μου, αλλά εγώ καταραίω. Εάν η Βρετανία φύγει και σταματήσει να αγοράζει τα αγροτικά προϊόντα τα γαλλικά, έχουν λοιπόν, σοβαρό πρόβλημα. Θα ξεσηκωθούν οι Γάλλοι αγρότες. Οπότε λέει, έλα εδώ να τα βρούμε. Ναι, να φύγετε, αλλά να έχουμε μια ειδική σχέση, ρε παιδί μου. Εμείς οι δύο, ας τους άλλους να παραπηγούνε. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις συνθήκες είναι αδύνατο να σταθεί. Ναι. Βεβαίως, δεν σημαίνει ότι αύριο το πρωί γκρεμίζεται. Ναι. Προς Θεού. Ναι. Έτσι, θα πάρει μια διαδικασία. Mm-hmm. Αλλά ποιος, και από την άλλη μεριά, όταν φανεί πόσο εύκολο είναι να φύγει μια χώρα, ναι, χωρίς να έχει συνέπειες. Ναι. Χωρίς να έχει συνέπειες. Σοβαρές, μιλάμε τώρα για συνέπειες. Αυτά που λέγανε στις τερατολογίες. Ναι. Θα γκρεμιστεί ο ουρανός πάνω στο κεφάλι μας. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ήδη οι Βρετανοί έχει αποδειχθεί στην πράξη της Βρετανίας ότι τίποτα από όλα αυτά που λέγανε οι οπαδοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συνέβη στη Βρετανία. Ναι. Έτσι. Λέγανε φοβερά πράγματα. Λέγανε ότι αν ψηφίσουν υπέρ της εξόδου, την επομένη ακριβώς θα μπουν σε μια διαδικασία ύφεσης, ναι, που θα είναι μη ανατάξιμη, και μάλιστα ο Κάμερον τότε έλεγε ότι θα υπάρξουν και ειδικοί προϋπολογισμοί. Ναι, και θα έκτακτης ανάγκης. Ό,τι είχαν πει και στην Ελλάδα, ότι θα υπάρχουν λήψεις σε φάρμακα, ναι, σε καύσιμα κτλ. Ναι. Ποιο σοβαρός λαός από εκεί και πέρα στην Ευρωζώνη που πλήττεται τόσο άσχημα όντας μέσα στην Ευρωζώνη θα κρατήσει τη χώρα του μέσα στην Ευρωζώνη? Και πόσο ακόμα δε αν τυχόν δούμε ότι μετά την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Βρετανίας δούμε και τη Βρετανία να αναπτύσσεται ακόμα πιο πολύ. Μα έχετε αφιβολία ότι θα κάνει άλμα μπροστά? Ναι. Είναι σίγουρο θα κάνει άλμα. Ναι. Όπως και να είναι, όποιος και να είναι στο τιμόνι. Δηλαδή ακόμη και ο πιο συντηρητικός τατσερικός να είναι πάνω, mm-hmm,
η Βρετανία θα φύγει μπροστά. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό μάλιστα το έλεγε και η Μέρκελ πριν ένα μήνα, όταν έλεγε πάση θυσία πρέπει να δούμε να μην επιτρέψουμε να αναπτυχθεί ένας νέος ανταγωνιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικός μας, ναι, δηλαδή της Γερμανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα είναι η Βρετανία. Ναι. Ναι. Το ξέρουν οι άνθρωποι ότι θα απογειωθεί. Μάλιστα. Καταρχάς έχει και τα πλεονεκτήματα που έχει σαν Βρετανία, έτσι δεν είναι... Δεν είναι μια μικρή χώρα, δεν είναι. Είναι, βεβαίως. Σαφέστατα. Κύριε Κατζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε να μιλήσετε στην εκπομπή μας. Πάντα οι συζητήσεις μαζί σας μπορούν να διαρκέσουν και ώρες, αλλά έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Θα τα πούμε σίγουρα και στο κοντινό μέλλον και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, όποτε θέλετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.